Για πρώτη φορά, μια αποστολή της NASA ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε ένα αντικείμενο που αποτελείται όχι από πέτρα, πάγο ή αέριο, αλλά από μέταλλο, τον αστεροειδή Psyche. Μελετώντας αυτόν τον ασυνήθιστο διαστημικό βράχο, οι επιστήμονες ελπίζουν να μάθουν περισσότερα για τους εσωτερικούς πυρήνες των πέτρινων πλανητών, όπως ο δικός μας, ή ακόμη και να καταγράψουν μία πιθανώς άγνωστη κατηγορία κοσμικών σωμάτων. Η αποστολή Psyche θα ξεκινήσει με έναν πύραυλο SpaceX Falcon Heavy, αλλά για να ολοκληρώσει το μακρύ της ταξίδι, θα χρησιμοποιήσει μια πολύ πιο αποδοτική μορφή κίνησης. Τα ηλιακά πάνελ του σκάφους μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας την ισχύ για τους 4 ηλεκτρικούς κινητήρες του. Αυτοί οι κινητήρες χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία για να επιταχύνουν και να εκτοξεύουν ιόντα ξένου, του ίδιου αδρανούς αερίου που χρησιμοποιείται σε φώτα αυτοκινήτων και τηλεοράσεις πλάσματος. Στο κενό του διαστήματος, το ανιχνευτικό σκάφος θα επιταχύνει συνεχώς, φτάνοντας σε δεκάδες χιλιάδες μίλια την ώρα. Καθώς οι αποστολές στο βαθύ διάστημα απαιτούν όλο και υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η NASA στρέφεται σε συστήματα βασισμένα στο φως λέιζερ για να συμπληρώσουν τις επικοινωνίες που βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες. Στο Psyche θα υπάρχει ένα πείραμα τεχνολογίας, προκειμένου να αποδείξει την αύξηση κατά 10 φορές των παραδοσιακών ρυθμών μετάδοσης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Η NASA θα εκτοξεύσει το λέιζερ της από μια εγκατάσταση του JPL στο Table Mountain στην Καλιφόρνια, με το διαστημόπλοιο να στέλνει το σήμα του πίσω στο παρατηρητήριο Palomar του Caltech. Αυτό που ελπίζουν είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία αυτή και σε ανθρώπινες αποστολές προς τον Άρη στο μέλλον. Όσον αφορά το Psyche, λόγω της φωτεινότητάς του, υπήρχε μέχρι πρόσφατα η εντύπωση ότι αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μέταλλο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ασκεί βαρύτητα στα γειτονικά σώματα υποδηλώνει ότι είναι λιγότερο πυκνό από ό,τι θα έπρεπε να είναι ένα σώμα από σίδηρο. Μία πιθανότητα είναι ότι οι ηφαιστειογενείς εκρήξεις που εκτυλίχθηκαν εκτός του πυρήνα του Psyche μετέφεραν μέταλλο προς την επιφάνειά του. Αυτό ωστόσο δεν θα το μάθουμε μέχρι το 2029, όταν το διαστημικό σκάφος Psyche φτάσει στον προορισμό του.